Στο σημερινό μα επεισόδιο, θα προσπαθήσουμε να δούμε λίγο καλύτερα τι είναι αυτό που τελευταία ακούμε όλο και πιο συχνά, δηλαδή πολεμική οικονομία ή οικονομία του πολέμου. Γι' αυτό τον λόγο έχουμε κοντά μα τον Γρηγόρη Λιονί, μέλο τη Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ και επικεφαλή του τμήματο Οικονομία τη Κεντρική Επιτροπή. Γρηγόρη, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ μας. πολύ για την πρόσκληση. Πάμε κατευθείαν στην κουβέντα μα. Ε, θέλω να σε ρωτήσω εξή. Οι εξελίξει όλο τον κόσμο δείχνουν ότι η κατάσταση οξύνεται. Οι υπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί έχουν μπει σε άλλη φάση και η Ευρωπαϊκή Ένωση, τελευταίε τη εκθέσει, mm -hmm. κάνει λόγο ανοιχτά πια για προσανατολισμό στην πολεμική οικονομία, η οικονομία του πολέμου. Τι σημαίνει αυτό. Αυτή τη στιγμή συμβαίνει πόλεμο. Mm -hmm. Συμβαίνει μια μεγάλη και κλιμακούμενη πολεμική αντιπαράθεση του ΝΑΤΟ και τη Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στη Ρωσία και την Κίνα κατά κάποιο τρόπο και βλέπουμε μια αντιπαράθεση που κλιμακώνεται τόσο στο έδαφος της Ουκρανίας όσο και στη Μέση Ανατολή. Είναι σημεία στα οποία συμβαίνει αυτή τη στιγμή, συμβαίνουν πολεμικές συγκρούσεις και βλέπουμε την ίδια ε, χρονική στιγμή έντονα φαινόμενα τα οποία ε, προειδεάζουν για μια περαιτέρω κλιμάκωση και γενίκευση του πολέμου και στην άλλη πλευρά του πλανήτη βλέπουμε τις εξελίξεις γύρω από την Ταϊβάν, τις εξελίξεις στην Κορεατική Χερσόνησο και πάει Άρα Βρισκόμαστε σε πολεμική σε περίοδο. Βέβαια, βέβαια. Σε πολεμική περίοδο. Και το ερώτημα είναι γιατί συμβαίνει αυτό και αυτή η απάντηση στο γιατί συμβαίνει ο πόλεμο είναι πάρα πολύ σημαντική για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε το τι είναι η πολεμική οικονομία, η οικονομία του πολέμου. Γιατί γίνεται πόλεμο. Ε, έχουμε ξεφύγει από το, την ανάλυση ότι τον πόλεμο τον κάνει ένα κακό άνθρωπο ή μια κακή πολιτική, μια κακή πολιτική ηγεσία. Οι αιτίε των πολέμων είναι βαθύτερε και η αιτία του πολέμου που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Μπορούμε να την προσεγγίσουμε από δύο πλευρέ, όχι άσχετε μεταξύ του, αλλά όχι ταυτόσιμε. Η μία είναι η πολύ μεγάλη πρεσόρρυψη κεφαλαίου, δηλαδή το γεγονό ότι υπάρχουν τεράστια κεφάλαια που δεν μπορούν να επενδυθούν με κερδοφόρο τρόπο. Και ένα αγαπημένο παράδειγμα είναι το παράδειγμα τη Apple. Mm -hmm. Πολλοί έχουν Apple. Η Apple πολύ πετυχημένη εταιρεία. Ε, εγώ δεν έχω, δεν μου αρέσει εμένα προσωπικά, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα. Σε κάποια φάση η Apple είχε φτάσει να έχει 200 δισεκατομμύρια δολάρια. Στην τράπεζα και όποιο ξέρει από επιχειρήσει ξέρει ότι αυτό από τη μία δείχνει πόσο καλή η εταιρεία είναι η Apple, αλλά από την άλλη δείχνει ότι η Apple δεν είχε τι να κάνει τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια, γιατί η εταιρεία δεν θέλει να τα κρατήσει. Θέλει να τα επενδύσει, δεν μπορούσε να τα επενδύσει. Όταν λοιπόν μιλάμε για μεγάλη κλίμακα σε περισσότερου κεφαλαίου, μπορούμε να δούμε τέτοια φαινόμενα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη Μάλιστα, του καπιταλιστικού κόσμου. Και σε όλου του κλάδου και σε πολύ μεγάλε επιχειρήσει. Σωστά. Από... Και έπρεπε κάτι να γίνουν αυτά τα κεφαλαία. Προσπάθησε ο καπιταλισμό τα τελευταία 20 χρόνια να τα λύσει. Πώ προσπάθησε, προσπάθησε πρώτα να φτιάξει καινούργιου κερδοφόρου κλάδου μέσα από την πράσινη οικονομία και την πράσινη μετάβαση, την ψηφιακή μετάβαση, να καταστρέψει ένα κομμάτι των υποδομών με ειρηνικό τρόπο mm -hmm. να τι αποσύρει επειδή δεν είναι καλέ, δεν είναι πράσινε, δεν είναι φιλικέ για το περιβάλλον, για να φτιαχτούν νέε, να φτιάξει δηλαδή νέου κερδοφόρου κλάδου. Προσπάθησε μετά, χρησιμοποιώντα και την πράσινη μετάβαση, να κάνει μια ε, κίνηση, διαχείριση και με μπόλικο επεκτατικό χρήμα. Δοκιμάστηκαν αυτέ οι λύσει, όμω αυτέ οι λύσει. Δεν οδήγησαν στο προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Κάπου υπάρχει ένα. Στόμωσε πάλι έτσι. το σύστημα με κατά κάποιο τρόπο και επειδή αυτό δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει, συνέβη και το 28-32, δηλαδή όταν έγινε η προηγούμενη μεγάλη κρίση του καπιταλισμού, έγινε μια προσπάθεια να τη διαχειριστεί με κινησιανή διαχείριση, δεν τα κατάφερε και στο τέλο τη δεκαετία του 30. Εκδηλώθηκε ο πόλεμο. Mm. Ο πόλεμο λοιπόν είναι σε οικονομικό επίπεδο, έρχεται λίγο πολύ σαν αποτέλεσμα αυτή τη τεράστια περισσόρευση κεφαλαίου που κάτι πρέπει να γίνει και η καταστροφή του μέσα τον πόλεμο είναι μια μαγική λύση που επιτρέπει στον καπιταλισμό να συνεχίσει να βρίσκει κερδοφορά κερδοφόρου κλάδου. Τώρα, η δεύτερη πλευρά που δεν είναι άσχετη με την υπερσόρευση κεφαλίου είναι η διαπάλια την πρωτοκαθεδρία στο εμπεριαλιστικό σύστημα ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και του συμμάχου από τη μία πλευρά, στην Κίνα και του δικού συμμάχου από την άλλη πλευρά. Και η, δια, και η κλιμάκωση αυτή τη είναι και αυτή που με τη σειρά του τελικά οδηγεί στον πόλεμο. Τώρα, όντω, η πολεμική οικονομία είναι η οικονομία του πολέμου. Είναι η οικονομία, δηλαδή, που... η ε, οικονομική διαχείριση που επιλέγουν τα καπιταλιστικά κράτη την περίοδο του πολέμου ή την, την περίοδο τη προετοιμασία του πολέμου. Ένα σημείο που έχει σημασία, βέβαια, και να το κρατήσουμε, είναι τι ακριβώ είναι ο πόλεμο. Γιατί δεν ξέρουμε τη γνωστή ρύση, του Κλαούζεβιτ, ο πόλεμο είναι η συνέχιση τη πολιτική με άλλα μέσα ότι η ίδια η αστική ανάλυση, πόσο μάλλον η δική μας με το ταξικό πρίσμα, η ανάλυση του Λένιν δηλαδή, μας εξηγεί ότι δεν υπάρχει μια ρήξη ανάμεσα στην ειρήνη και στον πόλεμο, αλλά είναι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος από τη στιγμή που μιλάμε για τον καπιταλισμό. Αλλά πέραν αυτού, πέραν της γενικής ρήσης, είμαστε και σε μια περίοδο που εκτός από την άμεση φυσική βία, ο πόλεμος έχει και άλλες πλευρές. Μπορούμε να μιλήσουμε για πόλεμο προπαγάνδας, mm. για πόλεμο στο επίπεδο της οικονομίας, για πόλεμο στο επίπεδο της πληροφόρηση. Όταν λοιπόν πάμε να δούμε για το ζήτημα της οικονομίας του πολέμου, πρέπει να έχουμε στο κεφάλι μας ότι ο πόλεμος τελικά δεν είναι μόνο η σύγκρουση ενός άρματος με ένα άλλο άρμα, όχι το σημείο η και η. πολεμική είναι... σύραξη θε να πει, δεν είναι μόνο δεν αυτό. Δεν είναι μόνο η πολεμική, πολεμική σύραξη. Ναι, ναι. ναι, και άρα η πολεμική οικονομία δεν είναι μόνο η παραγωγή πυρομαχικών. Εδώ θέλω να σε ρωτήσω mm -hmm. το εξή, αν μου επιτρέψει. Ε, πάνω σε αυτό που λες τα στοιχεία δείχνουν το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερο επενδύσεις τεράστιε δισεκατομμύριων ε, 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 στην πολεμική βιομηχανία. Η πολεμική οικονομία είναι μόνο αυτό. Πολύ σωστή ερώτηση. Είναι, είναι ακριβώ αυτό ότι δεν είναι και εδώ πρέπει να βάλουμε πολλέ πλευρέ. Η μία είναι αυτή που συζητάμε τώρα, δηλαδή το τι ακριβώ σημαίνει πόλεμο. Ο πόλεμο έχει πολλέ πλευρέ mm -hmm. εκτό από την ίδια τη φυσική βία. Ε, και γενικότερα η οικονομία του πολέμου, η πολεμική οικονομία είναι η οικονομία που χρειάζεται για να διεξαχθεί ο πόλεμο. Υπ' λοιπόν την έννοια και με αυτή την οπτική, η πολεμική οικονομία είναι. Ε, πρέπει να συμπεριλάβουν μέσα εκεί μια σειρά από μέτρα οικονομικά τα οποία λαμβάνουν τα αστικά κράτη που μετέχουν στον πόλεμο προκειμένου να αποδειχθεί η έκβαση του πολέμου νικηφόρα για αυτά τα κράτη και άρα μιλάμε για κυρώσεις, μιλάμε για μέτρα πολιτικής, μιλάμε για τον ενεργειακό πόλεμο ο οποίος έχει πολύ τεράστια σημασία αν συνυπολογείς κανείς την οικονομική αλλά και την ηλική σημασία που έχει η ενέργεια, ποια ενέργεια χρησιμοποιείς Μιλάμε για επενδύσεις που γίνονται σε δίκτυα μεταφοράς και επικοινωνίας. Μιλάμε για ολόκληρες αλλαγές που γίνονται στη γεωπολιτική των οδών μεταφοράς. Από πού θα πάρει καύσιμα, από πού θα μεταφερθούν τα εμπορεύματα. Όλε αυτέ οι πλευρέ είναι πλευρέ που εντάσσονται μέσα στο ενιαίο, στην ενιαία οπτική τη οικονομία που γίνεται στο των οικονομικών αλλαγών που γίνονται προκειμένου να διεξαχθεί ο πόλεμο, ο οποίο έχει γενικευμένα χαρακτηριστικά, πιο γενικευμένα ενδεχομένως από αυτά που είχε 1,5 αιώνα πριν, γιατί ορισμένε πλευρέ τι είχαμε και παλιότερα. Mm -hmm. Ο πόλεμος και η οικονομία είναι αλληλένδετες και ήταν πάντα, αλλά πλέον μιλάμε και είμαστε και σε μια περίοδο, για, για παράδειγμα, που δεν μπορεί κανείς να σκεφτεί για πολεμική προετοιμασία χωρίς να δει την κυβερνοασφάλεια, να δει το επίπεδο του, του πολέμου πληροφορίας, να δει τι συμβαίνει στα, στα δίκτυα μεταφοράς πληροφορία, στα δίκτυα ενημέρωση, τηλεπικοινωνίας. Βλέπουμε λοιπόν μια ολόκληρη σειρά ε, δράσεων που εντάσσονται εκεί τελικά mm -hmm. τα ασφαλή δίκτυα, το πόσο ασφαλή είναι τα δίκτυα, το ποιο έχει δικαίωμα να λέει τι, το τι λέγεται, ολόκληρε κουβέντε που πλέον μιλάνε για κυριολεκτικά υπουργεία προπαγάνδας που φτιάχνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΕΕΠΑ, που θα αποφασίζουν αν κάτι που διακινείται μέσα σε ένα μέσο κοινωνική δικτύωση είναι αληθέ ή ψευδέ. Mm -hmm. Και όλα αυτά είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Άρα λοιπόν έχουμε μια προσαρμογή. Στο συνολικά όλων των κλάδων της οικονομίας Ακριβώς ό, Και όχι μόνο την πολεμική Έχουμε ε, λοιπόν μια ολόκληρη προσαρμογή όλων των κλάδων της οικονομίας Οι οποίες αρχίζουν και πε, περιστρέφονται γύρω από το ζήτημα αυτό Και ε, αυτό μπορεί να το δείχνεις και στην Ελλάδα Υπάρχει ας πούμε αυτή η συζήτηση mm -hmm. ε, Τι σημαίνει πολεμική βιομηχανία για την Ελλάδα Κοίταξε, πάνω σε αυτό mm -hmm. ε, πρέπει να, να δούμε το εξής τι σημαίνει πολεμική οικονομία για τη χώρα μα, όπω λες, Δηλαδή, να το πούμε λίγο πιο πρακτικά, τι σημαίνει για του εργαζόμενου, τα λαϊκά νοικοκυριά, του συνταξιούχου, του νέου. Και α, να το πω κι αλλιώ, ποια είναι, πρέπει να είναι η απάντηση από τη σκοπιά του κινήματο απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση. Υπάρχει αυτή η συζήτηση εδώ για την Ελλάδα. Ποια είναι μια συζήτηση, Υπάρχει μια συζήτηση που λέει ότι. Η Ελλάδα κατά βάση έχει εστιαστεί το τελευταίο διάστημα στην τουριστική ανάπτυξη. Έχει και κάποια στοιχεία εξαγωγικού χαρακτήρα, αλλά που είναι, δεν είναι πρωτεύοντα, δεν είναι τα κυρίαρχα. Ε, οπότε η πολεμική οικονομία στην Ελλάδα, και εδώ πρέπει να δούμε τι εξή πλευρέ. Ένα δεν είναι απολύτω αληθές. Mm -hmm. Ακόμα και αυτό. Με ποια είναι δεν είναι απολύτω αληθέ. Ε, ότι δεν συμβαίνουν επενδύσεις στην καθαυτό πολεμική βιομηχανία στην ελληνική οικονομία. Στην χώρα μας, ναι. ναι. γιατί τόσο καιρό τα ελληνικά αμυντικά συστήματα που ήταν η κυρίαρχη βιομηχανική μονάδα παραγωγής πυρομαχικών βρισκόταν σε μια τροχιά ε, φθήνουσα, να το βάλουμε με τέτοια μέτρα του όρου. ενώ τώρα υπάρχουν πολλές συζητήσεις ότι θα επαναλειτουργήσει πάλι και πιθανά θα ανοίξουν και νέες μονάδες βλέπουμε νέες μονάδες παράγουν πυρομαχικά ή άρματα μάχης η Ελλάδα Έ, έχει μία από τις ε, τέσσερις ή πέντε γραμμές παραγωγής στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή φυσικά μπορούν να φτιαχτούν αλλά αυτή τη στιγμή μία από τις γραμμές παραγωγής μπορεί να φτιάξει άρματα μάχης βρίσκεται στην Ελλάδα άρα βλέπουμε καθ' αυτό παραγωγή πολεμικού υλικού από την ελληνική βιομηχανία και δεν είναι τελείως Αληθή ο ισχυρισμό ότι όχι, δεν συμβαίνει αυτό. Ή βλέπουμε ναυπηγεία τα οποία δραστηριοποιούνται κατά βάση ω μονάδε επισκευή πλήνου του ΝΑΤΟ σε διάφορα σημεία τη χώρα. Άρα, το ένα σημείο είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι ακούμε για νέε παραγωγικέ υποδομέ το επόμενο διάστημα που συνδέονται άμεσα με το γενικευμένο πόλεμο που λέγαμε νωρίτερα. Mm. Μόνο τι τελευταίε 15 μέρε έχουν ανέβει πολύ στην επικαιρότητα συζητήσει για τρει μεγάλε επενδύσει σε σπάνιε στην ελληνική επικράτεια. Στη Χίο θα γίνει μια προσπάθεια να εξαχθεί αντιμόνιο, στη Φωκίδα Βιωτία να εξαχθεί Γάλλιο, στη Λακωνία Γερμάνιο. Mm -hmm. Τώρα, πώ σχετίζονται με την οικονομία του πολέμου, Είναι επενδύσει οι οποίε. Δέκα χρόνια πριν δεν θα είχαν οικονομικό ενδιαφέρον ενδεχομένω, διότι δεν θα υπήρχε όλη η συζήτηση ότι η Κίνα ελέγχει τι σπάνιε γέε και ότι η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ πρέπει να αποκτήσουν μια σχετική αυτονομία ή απόλυτη αυτονομία σε, σε, σε σπάνιε γέε. Με αποτέλεσμα όλη η συζήτηση τη πολεμική οικονομία να τροφοδοτεί και τη συζήτηση για τέτοιε επενδύσει στην Ελλάδα. Αν πάμε μετά στο ευρύτερο ζήτημα των υποδομών, οι υποδομέ δεν διακρίνονται. Mm -hmm. Ένα πολύ χαρακτηριστικό. Ε, παράδειγμα είναι ότι η ίδια η γέφυρα του Γοργοποτάμου που ανατείναξε ο Ελλάς και είχε κομβική σημασία ορισμένοι ιστορικοί αναλυτές λένε ότι η ανατείναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου είχε και επίδραση γενικότερα στην πορεία του πολέμου γιατί καθυστέρησε ως ένα βαθμό την πορεία των Γερμανών προς προ, προς το νότο αλλά για δεκαετίες μετά το δεύτερο παγκόσμιο πολέμο η ίδια γέφυρα είχε πολιτική χρήση αυτό τώρα τι δείχνει. Δείχνει ότι μια σειρά από υποδομέ, λιμάνια, mm -hmm. μεταφορά, ε, σιδηρόδρομοι, μεγάλες οδικές αρτηρίες, αεροδρόμια και δηληστήρια έχουν από τη φύση τους διπλή χρήση. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για πολιτική χρήση σε περίοδο ειρήνης, όσο και για στρατιωτική χρήση. Και βλέπουμε την τεράστια σημασία που δίνει ο νατοικός παράγοντας, για παράδειγμα, στο λιμάνι της Αλεξανδρόπολης, την τεράστια σημασία που δίνει στην Εγνατία, την τεράστια σημασία που δίνει στο λιμάνι της Ελευσίνας ή την τεράστια σημασία που δίνει στα ναυπηγεία και πώς έχουν ξαναλειτουργήσει βασικά τώρα με πολιτικό προκάλημα, αλλά στην πραγματικότητα για στρατιωτικούς λόγους. Άρα δεν μπορεί να μην δει κανεί ότι και μία σειρά τέτοιες υποδόμες που τώρα έχουν ακόμα και τουριστικό ενδιαφέρον, τα πολλά αεροδρόμια στα νησιά, έχουν από, από πίσω και στη, στη, βάση τους και άμεση δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν ως στρατιωτικές υποδόμες. Άρα η δεύτερη πλευρά που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι ένα κομμάτι της ανάπτυξης των υποδομών έχει και τέτοια σημασία και να κρατήσουμε και μια πολύ μεγάλη πλευρά, ε, γενικότερα στο σύγχρονο πόλεμο, λένε ότι ο συνταγματάρχη σκέφτεται με όρους ε, πολέμου, ο στρατηγό σκέφτεται με όρους logistics, mm -hmm. με όρους επιμελητία. Αυτό που κερδίζει ή χάνει ε, ένα πόλεμο είναι η δυνατότητα που έχει να μεταφέρεις ε, νέα στρατεύματα, εξοπλισμό, γιατί ο πόλεμο δεν είναι κάτι το οποίο λύγει μέσα σε ε, μερικά 24 όπως όπω αποδεικνύουν οι, οι πολεμικέ ναι. συγκρούσει αυτή την, την περίοδο. Οικονομική εμπλοκή τη χώρα. Άμεση οικονομική εμπλοκή τώρα. Μιλάμε για, ίσω είναι μια πολύ σημαντική πλευρά, η τεράστια συμμετοχή τη χώρα σε κυρώσει κατά τη Ρωσία, συμμετοχή του σε ενεργειακό πόλεμο, η γενικότερη στάση που έχουμε σαν ε, χώρα μέσα στον πόλεμο που διεξάγεται. Δείχνει δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή, που συζητάμε, βρισκόμαστε σε κατάσταση πολεμική οικονομία mm -hmm. και η ελληνική οικονομία. Και άλλε πλευρέ, αν, ε, αν θέλει, πιο άμεσε το γεγονό ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν εγκαταστάσει ε, 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 ε χώρε που χρησιμοποιούνται στον πόλεμο. Mm -hmm. Λιμάνια, αεροδρόμια. Λέβαια. και βεβαίω ε, το πολεμικό υλικό το οποίο έχει αποσταλεί στην Ουκρανία και οι προμήθειε τέτοιου πολεμικού υλικού που γίνονται με τεράστιο κόστο για του εργαζόμενου. Άρα. Δεν, το επιχείρημα που λέει ότι η Ελλάδα δεν ε, έχει χαρακτηριστικά πολεμική οικονομία διότι δεν έχει τέτοια. δεν είναι σωστό. Είναι, είναι σαθρό. Έχει και παραέχει. Το ερώτημα βεβαίω πολύ σωστά είναι τι να κάνουμε. Mm -hmm. ή τι επιπτώσει θα υπάρχουν στα, στα, στα εργατικά λαϊκά στρώματα από μια τέτοια ναι, από αυτέ τι εξελίξει. Για να δούμε και τι πρέπει να γίνει. Και εδώ πρέπει να δούμε το εξή. Πέραν του προφανού, ποιο είναι το προφανέ, Το προφανέ είναι ότι. Εντάξει, αυτή τη στιγμή δεν πέφτουν μπόμπε στην Ελλάδα, αλλά δεν μπορεί να το αποκλείσει κανεί σαν ενδεχόμενο, άμα δηλαδή συμμετέχει σε πολεμικέ. Μα προφανώ εδώ είναι σαφέ από διάφορε πλευρέ ότι η χώρα είναι στόχο αντιπίνων. Είναι στόχο αντιπίνων. Ακριβώ γιατί συμμετέχει σε πολέμου. Και μάλιστα έχει γίνει αρκετέ φορέ συγκεκριμένη μνήμα από τον. Το, το, τον άλλο παράγοντα που συμμετέχει στον πόλεμο για το ρόλο της Ελλάδας και τις, τα ρίσκα τα οποία παίρνει. Άρα λοιπόν Ακούλος. μια πλευρά είναι αυτή η πιθανότητα και μάλιστα χωρίς να θέλω να είμαι. Γιατί μερικές φορές μας κατηγορούν ότι είμαστε ζωφεροί αλλά ε, δεν, μπορεί, δεν, είσαι ζωφερός άμα λες την πραγματικότητα Δυστυχώ ή ευτυχώ. Ε, ε, Ζωφερό γίνει αν δεν κάνει κάτι, ό,τι μπορεί να κάνει για να την αλλάξει. Ε, υπήρχε μια ιστοσελίδα στο διαδίκτυο πριν από Α, ακόμα υπάρχει, δηλαδή η οποία ε, περιέγραφε τις επιπτώσεις που θα υπάρχουν από διάφορ, σε διάφορες χώρες, σε διάφορα, διάφορες πόλεις σε όλο το, τον κόσμο ε, από ένα πιθανό τακτικό πυρηνικό πόλεμο. Ε, για την Ελλάδα είχε τρεις διαλέξεις. Την Αλεξανδρούπολη γιατί είναι το λιμάνι, τη Λάρισα γιατί είναι το στρατηγείο και τη, τα, τα Χανιά γιατί είναι η Σούδα. Η, η, η τρεις, με, τρεις πόλεις και μάλιστα σε όλη τη, την έκθεση της χώρας ήταν συγκεκριμένη στο άρα μια πλευρά είναι αυτή. Αλλά πέραν αυτού, ο, όπως είπαμε νωρίτερα, ο, πόλεμο πόλεμος έχει κατά οικονομικά ε, χαρακτηριστικά, οικονομική αναγκαιότητα. Αυτό τι σημαίνει γίνεται επειδή υπάρχει οικονομικό πρόβλημα, τελικά και κάποιοι κερδίζουν από τον πόλεμο. Αυτό όμως, με τη σειρά του πάλι τι σημαίνει, σημαίνει ότι η, η πολεμική οικονομία είναι μια οικονομία στην οποία οι εργαζόμενοι θα πρέπει να δουλεύουν περισσότερο προκειμένου να παραχθούν όλα αυτά τα αναγκαία τη πολεμική οικονομία. Με όλη τη σημασία τη λέξη. Άρα, και το βλέπουμε ιστορικά, βλέπουμε ότι όποτε υπήρχε πολεμική οικονομία, οι εργαζόμενοι κάνανε θυσίε που δουλεύανε στην πολεμική βιομηχανία, οι οποίε μάλιστα θυσίε ε, καλύπτονται μέσα από ένα γενικό μανδύα που λέει τώρα όλα αυτά γίνονται γιατί πρέπει να δώσουμε μία μάχη, μάχη, ένα ναι, πόλεμο. Ναι. Άρα είναι. Πολύ δυσκολότερο να φέρει κανεί όταν, όταν υπάρχει η, 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 η σημαία τη πολεμική αναμέτρηση να μπορέσει να αντισταθεί και να πει: Όχι, είμαστε αντίκειμένα εκμετάλλευση και πρέπει να, να αντισταθούμε ή να διεκδικήσουμε καλύτερου όρου. Μία πλευρά είναι αυτή. Η δεύτερη είναι ότι ε, η αν θέλεις, η εκμετάλλευση των εργαζομένων είναι διπλή, εκτό ω ή των λαϊκών στρωμάτων πιο σωστά. Εκτός από την εκμετάλλευσή του ως εργαζόμενοι θα γίνουν και ε, αντικείμενα εκμετάλλευση τους ως πολίτες εντός πολλών εισαγωγικών φυσικά η λέξη, εμείς το έχουμε δεδομένο αυτό, που θα πρέπει να στερηθούμε για τον πόλεμο. Πάντοτε η πολεμική οικονομία έχει και στερήσεις. Γιατί αλλιώ δεν βγαίνει το ύφασμα. Ή με όρου, αν το δούμε σε άλλο επίπεδο, με όρου πολιτική οικονομία, προκειμένου να μπορέσει το κεφάλαιο να κερδοφορήσει αρκετά για να βγάλει τα σπασμένα από την κρίση, θα πρέπει να μεταφέρει το κομμάτι ε, των σπασμένων στι των εργατικών λαϊκών στρωμάτων και με, την, με τον ένα τρόπο και με τον άλλο τρόπο. Άρα η πολεμική οικονομία είναι δυσβάστακτη για του εργαζόμενου, δεν είναι θετική για του εργαζόμενου. Ναι. Δίπλα σε αυτό είναι και οι άλλε πλευρέ που λέγαμε νωρίτερα, ότι η πολεμική οικονομία είναι μια γενικότερη αναπροσαρμογή όλων και διάφορων πλευρών. Οπότε πρέπει να δούμε την κλιμάκωση τη καταστολή, προκειμένου να προχωράνε τα, τα, τα σχέδια αυτά με τον τρόπο που θέλουν να προχωρήσουν οι αστικέ τάξει, να δούμε την κλιμάκωση της μια πολεμική οικονομία ή πολεμική περίοδου και στο επίπεδο του δημόσιου λόγου. Δεν έχουμε καμία αυταπάτη εμεί εδώ ότι υπάρχει. Υπάρχουν δημοκρατικέ ελευθερίε φυσικά στον καπιταλισμό, αλλά είναι προφανέ ότι σε μια περίοδο πολεμική αναμέτρηση τα πράγματα γίνονται σφίγγουν, γίνονται πιο σφιχτά. Άρα αυτό που πρέπει να περιμένουμε και το περιμένουμε είναι μια κλιμάκωση, σημαντική κλιμάκωση της κατάστασης σε όλα τα επίπεδα. Κλιμάκωση στο επίπεδο Τη εκμετάλλευσης των εργαζόμενων, κλιμάκωση στο επίπεδο τη γενικευμένη φτώχεια προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η πολεμική προετοιμασία και η συμμετοχή στον πόλεμο, κλιμάκωση τη καταστολή και τη φήμωση κάθε διαφορετική στην κυρία, από, από την κυρίαρχη άποψη στο επίπεδο της ιδεολογίας, της συζήτησης, της επικοινωνίας, να δούμε αυτές τις πλευρές και υπ' αυτή την έννοια να σκεφτούμε και πώς θα μπορούσαμε να τις αντιμετωπίσουμε, γιατί αυτό είναι το, το, το ουσιαστικό ζήτημα, ε, αν θέλεις. Περιγράφεις, είπες πολύ, πολύ, σωστά, για το πώς σχετίζεται η πολεμική οικονομία με μια νέα οικονομική καπιταλιστική κρίση. Εγώ αυτό καταλαβαίνω στην πραγματικότητα, mm -hmm. έτσι. Και έχει μια σημασία να δούμε το εξή, ότι σε ένα τέτοιο περιβάλλον, για, σε ένα περιβάλλον που έρχονται που συμβαίνουν πράγματα αλλά έρχονται και άλλα πράγματα ακούμε την κυβέρνηση εδώ στη χώρα μας να κάνει λόγο για αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας τα επόμενα χρόνια και για βελτίωση του επίπεδου ζωής των εργαζομένων και θα ήθελα το σχολείο σου πάνω σε αυτό. Ε, για γέλια είναι η... για πολλούς λόγους πρώτα και κύρια η κλιμάκωση του, του πολέμου είναι λίγο πολύ σχεδόν δεδομένη το γεγονό ότι υπάρχουν προετοιμασίε τόσο μεγάλη πολεμική αναμέτρηση σε όλα τα επίπεδα δείχνει ότι θα γενικευθεί ο πόλεμο. Οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε για μια κατάσταση όπου γενικά μπορεί να βελτιωθεί η ζωή, αν η συμμετοχή τη χώρα οξυνθεί, κλιμακωθεί σε έναν πόλεμο ο οποίο παίρνει πιο γενικευμένα χαρακτηριστικά. Αλλά πέραν αυτού, εδώ πρέπει να βάλουμε τι εξή πλευρέ. Γενικότερα η καπιταλιστική ανάπτυξη δεν οδηγεί σε βελτίωση του επίπεδου των mm -hmm. Και γιατί δεν οδηγεί σε βελτίωση. Μπορεί να οδηγεί σε, σε κάλυψη ορισμένων αναγκών που είχαμε σε προηγούμενη ιστορική φάση αλλά δημιουργούνται νέες ανάγκες δηλαδή υπάρχει το επιχείρημα ότι ρε, παιδιά, η καπιταλιστική ανάπτυξη στην Ελλάδα από το 50 στο 2000 δεν βελτίωσε τη ζωή των εργαζόμενων βελτίωσε πλευρές φυσικά αλλά η ανάγκη των εργαζόμενων το 50 ήταν να είχαν δύο παντελόνια η ανάγκη του εργαζόμενου το 2000, ακριβώ επειδή παράγονται εκατομμύρια παντελόνια σε πολλά διαφορετικά χρώματα, είναι να έχει πολλά παντελόνια. Είναι ανάγκη πλέον. Αν έχει δύο παντελόνια, είσαι δακτυλοδεκτόμενο ότι κάτι δεν πάει καλά μα. Το μας... κυριότερο δεν καλύπτονται οι ανάγκε σου. Δεν καλύπτονται οι ανάγκε σου. Οι ανάγκε λοιπόν αυξάνονται όσο αυξάνεται η παραγωγή, όσο αυξάνεται η πίτα. Και η καπιταλιστική ανάπτυξη από τη φύση τη οδηγεί πάντοτε στον εργαζόμενο να παίρνει μικρότερο μερίδιο από την παραγωμένη πίτα. Και αυτό είναι νόμο του καπιταλισμού. Ένα πολύ ενδιαφέρον ιστορικό δεδομένο είναι ότι στη ΣΥΠΑ το 1850 οι εργαζόμενοι παίρναν το 85% του παραγόμενου πλούτου το 1990 κατά το 40%. Μιλάμε για τέτοια διαφορά. Μάλιστα. Άρα γενικά η ανάπτυξη δεν οδηγεί σε βελτίωση, σε γενική βελτίωση. Οδηγεί σε σχετική εξαφλίωση. Mm -hmm. Τώρα αν αυτό το βάλουμε μέσα και στο πρίσμα της πολεμικής οικονομίας δηλαδή μια οικονομίας όπου υπάρχει Πρόβλημα υπερσόριστου κεφαλαίου, υπάρχει ανάγκη αύξηση εκμετάλλευση. Υπάρχει δυνατότητα να αυξηθεί η εκμετάλλευση παραπάνω αξιοποιώντα τον το πόλεμο και μέσα στην πολεμική οικονομία ω ε, παραγωγή, αλλά και στην κατανάλωση. Στερεί που να κάνει για να σταθεί στον πόλεμο. Τότε βλέπουμε ότι η πολεμική οικονομία είναι ακριβώ ένα ακόμα τρόπο με τον οποίο το κεφάλαιο, οι αστικέ τάξει σε ολόκληρο τον κόσμο θα προσπαθήσουν να μεταφέρουν τα βάρη τη κρίση στις πλάτες των εργαζόμενων και γι' αυτό οι εργαζόμενοι θα δουν να χάνουν. Άλλωστε το, το βλέπουμε παντού. Πρόσφατα, ακόμα και στην λεγόμενη του μηχανή τη Ευρώπη και στη χώρα που όλοι λένε εκεί θέλουμε να πάμε να μείνουμε, να πάμε στην γερμανια mm -hmm. είδαμε το, το διοικητή τη ε, μιας μια μεγάλη γερμανική τράπεζα να λέει ότι πρέπει να μάθουν οι Γερμανοί οι εργαζόμενοι να ζουν, λιγότερο, να ζουν με λιγότερο να δουλεύουν περισσότερε ώρε και να έχουν μικρότερο μισθό. Γιατί αλλιώ δεν βγαίνει το ύφασμα. Και αυτό είναι ένα φαινόμενο που βλέπουμε παντού γενικευμένο. Άρα υπ αυτό το πρίσμα το να μιλάμε για μια γενική βελτίωση του επίπεδου ζωή των εργαζόμενων, γενικά στον καπιταλισμό, πόσο μάλλον σε έναν καπιταλισμό ο βρίσκεται σε φάση κρίση, πολεμική οικονομία και πιθανά άμεση εμπλοκή σε πόλεμο, είναι μάλλον αστείο. Αλλά είναι ένα κομμάτι του αστικού φυσικά αφήγηματο, γιατί με κάποιο τρόπο πρέπει τουλάχιστον ένα κομμάτι των εργαζόμενων και των λαϊκών στρωμάτων να μπορεί να βγει ε, ορμητικά μπροστά. Λοιπόν, θέλω να σταθώ λίγο σε, σε μια πρόσφατη έκθεση του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου, του ΔΝΤ. Υπάρχει μια διαπίστωση και τη διαβάζω ακριβώ. Ε, υπάρχει αυξανόμενη κοινωνική αντίσταση, mm -hmm. λέει το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, στι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσει σε όλο τον κόσμο. Και τονίζει στη συνέχεια πω χρειάζεται να γίνουν πολύ περισσότερα από ώστε οι αστικέ τάξει να μπορέσουν να ενσωματώσουν του εργαζόμενου στα σχέδιά του που περιλαμβάνουν την αποφασιστικότερη στροφή στην πολεμική οικονομία, την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Τι σημασία έχει αυτή η εκτίμηση του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου, γιατί νομίζω ότι είναι, εμφανίζεται με αυτόν τον τρόπο πρώτη φορά. Βεβαίω είναι και οι συνθήκε τέτοιε, αλλά νομίζω ότι έχει μια σημασία να μείνουμε λίγο σε αυτό και να δούμε τι ναι, σημαίνει. Πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση και είναι πολύ πλευρή, Γιατί από τη μία, το Διεθνούς Νομισματικό Ταμείο μα μιλάει πλέον παντού για τη στροφή στην πολεμική οικονομία, υπογραμμίζοντα το ότι η στροφή στον πόλεμο είναι μια γενική επιλογή που χαρακτηρίζει ολόκληρη στην ουσία τη, τη, τη συμμαχία το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση όλο αυτό το, το, το πλέγμα το οποίο σε μεγάλο βαθμό εκφράζεται μέσα από τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου άρα μια πλευρά που φωτίζεται είναι αυτή αλλά η δεύτερη είναι αυτό που συζητάμε τόση ώρα είναι ότι πλέον υπογραμμίζεται το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι με τον τρόπο που μπορεί να καταλάβει ένας εργαζόμενος αν θέλεις όταν δεν του εξηγεί απ' έξω από, απ του δικού του κοινωνικού όρους την οικονομική πραγματικότητα, καταλαβαίνει όμως ότι η ζωή του γίνεται χειρότερη. Και τα ακούμε παντού. Μιλάμε το τέλος του Αμερικανικού ονείρου στη ΣΥΠΑ, το χάσμα ανάμεσα στους γυρεότερους και στους νεότερους εργαζόμενους στην υπηρετική Ευρώπη, η στροφή στο να θέλουμε να ρίξουμε το ότι φταίνει οι μετανάστες που έχουν γεμίσει στη Γερμανία, η, η άνοδος της ακροδεξιά ακροδεξιάς σε διάφορα κράτη της Ευρωπαϊκής, όλες αυτές τις πλευρές τι εκφράζουν, εκφράζουν μια κοινωνική δυσαρέσκεια τμήματα των εργαζόμενων που λένε ότι δεν μα αρέσει όπω πάει το πράγμα. Γιατί δεν του αρέσει, διότι οι διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει, ό,τι και να υπόσχεται το Δούνου του, οι, οι κυβερνήσει δεν κάνουν τη ζωή των εργαζόμενων καλύτερη, την κάνουν χειρότερη. Mm -hmm. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι δεν βρίσκουν, αν θέλει, και κάποιο ε, εύκολο αφήγημα το οποίο να του υπόσχεται μια ανάκαμψη στο μέλλον. Αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη που έχει ο καπιταλισμό να στραφεί στην πολεμική οικονομία, με την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και τη σχέση με την πολεμική οικονομία. Ναι, ναι, οικονομία. η σχέση τη πράσινη ναι. και ψηφιακή μετάβαση με την πολεμική οικονομία. Γιατί, Γιατί είναι για και κάποιους, σε κάποιου μπορεί αυτό να φαίνεται λίγο αντιφατικό. Σωστά. Έτσι. Σ σωστή η πράσινη παρατήρυση. ψηφιακή μετάβαση, πολεμική οικονομία. Αλλά τι συνέβη με, με απλού όρου. Προσπάθησε η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο σωστά και, και η ΕΥΠΑ, να κάνουν πράσινη μετάβαση. Προχώρησε η πράσινη μετάβαση, αλλά το αντίπαλο στρατόπεδο του πρόλαβε πολύ γρήγορα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στην πράσινη μετάβαση οι Κινέζοι έχουν καλύτερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, φτηνότερα φωτοβολταϊκά, μεγαλύτερε ανεμογεννήτριε mm -hmm. με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Οπότε, άμα πάμε με όρου πράσινη μετάβαση, ενώ κάνουν μια καταστροφή κεφαλαίου οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι, δεν μπορούν να την αντικαταστήσουν με δικά του μηχανήματα καινούρια. Ενώ η πολεμική οικονομία έχει χαρακτηριστικά, ποια είναι τα χαρακτηριστικά, ότι ε, όταν πα να πάρει όπλα παίρνει. Από του δικού σου, με εντό εισαγωγικών, με αστικού όρου, δεν θα πάρει από τον αντίπαλο. Οπότε, με αυτή την έννοια, η πολεμική οικονομία από τη φύση τη έχει πιο πολλέ επενδύσει, οι οποίε βρίσκονται μέσα στα ίδια το πλέγμα Έχουν του. Εσωτερικό χαρακτήρα Έχουν εσωτερικό μέσα σε ένα... χαρακτήρα. Αν όχι, αν, όχι για το ίδιο το κράτο, για, 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 τα... για, τη Μένα. συμμαχία για, για το σχηματισμό, άρα για την αστική τάξη του κράτου, γιατί εντάσσεται μέσα Α, σε αυτήν. Ακριβώ, ακριβώ. Οπότε έχει αυτό το χαρακτήρα η στροφή από την πράσινη, από την πράσινη και, ψηφιακή, την ψηφιακή, μετάβαση στην πολεμική κοινωνία. Αυτό που λε είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το Υπάρχουν βεβαίω αλληλεπιδράσει, γιατί βλέπουμε τώρα ψηφιακό πόλεμο, κυβερνοπόλεμο. Ή mm το -hmm. λεγόμενο network centric πόλεμο, δηλαδή ο πόλεμο που έχει να κάνει με δίκτυα και ακούμε όταν ακούμε τώρα τις αναλύσεις που γίνονται για, το, για τον πόλεμο και στην Ουκρανία και στη, στη Παλαιστίνη βλέπουμε το στοιχείο του ψηφιακού πολέμου πάρα, πάρα πολύ μεγάλο ρόλο οπότε η πολεμική οικονομία, η πολεμική προετοιμασία, η πολεμική βιομηχανία δεν είναι, είναι πολύ συνδεδεμένη με την ψηφιακή μετάβαση αλλά υπάρχει αυτή η πλευρά. Τώρα, τι λύνει η πολεμική Επίσης, οικονομία. αυτό στο κομμάτι με σχόλια αλλά ακόμα και το θέμα τη πράσινη οικονομία, πράσινη μετάβαση, mm -hmm. επειδή ανέφερε πριν το ενεργειακό κομμάτι και το τι σημαίνει αυτό μέσα σε μια εμπόλεμη κατάσταση, και αυτό συνδέεται με έναν τρόπο με, το, με την πολεμική οικονομία. Βεβαίω και το, εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Ποια είναι η αντίφαση, από τη μία η, η πράσινη μετάβαση από τη φύση τη είχε ένα χαρακτήρα γεωπολιτικό, mm -hmm. γιατί είχε χαρακτήρα γεωπολιτικό, γιατί μια πλευρά τη πράσινη μετάβαση ήταν ε, η στροφή η απομάκρυνση από το πετρέλαιο και το φυσικό το αέριο, αέριο ω καύσιμο, το οποίο σχετιζόταν με την οικονομική και ενεργειακή συνεργασία που είχε η Ρωσία με την Ευρώπη όλα τα προ... mm -hmm. τις προηγούμενες δεκαετίες. Όμως ο πόλεμος δεν μπορεί να γίνει με αυτή τη στιγμή και για τα επόμενα 5, 10, 20 χρόνια με, με πράσινα μέσα. Με δηλαδή, ανανεώσιμε πηγές ενέργειας. Δεν μπορεί να γίνει, ναι. <laughs> δηλαδή το άρμα μάχη στέλνει πετρέλαιο. Δεν μπορεί να λειτουργήσει αλλιώ. Οπότε εδώ υπάρχει μια, ένα ζήτημα. Τι, τι άλλο όμως δίνει η πολεμική οικονομία, εκτός από τη, το ότι είναι πιο εσωτερική, να πούμε εθνική, είναι πιο εύκολο να πιάσει και άλλα κομμάτια των εργαζόμενων που δεν είχαν τσιμπήσει στο πράσινο. Mm -hmm. Γιατί το πράσινο τι έλεγε, έλεγε ότι άμα δεν πετάξει το αυτοκίνητό σου, το οποίο καίει πετρέλαιο και η βενζίνη, και δεν πάρει ένα πανάκριβο ηλεκτρικό που κάνει τρει φορέ παραπάνω λεφτά, αλλά έχει τι μισέ επιδόσει. Θα καταστραφεί το κλίμα. Σε κάποιου έπιασε το αφήγημα. Δεν υπενήσουμε ότι δεν είναι αληθέ, έτσι. Σε άλλους δεν έπιασε. Αλλά το ότι τώρα έχουμε πόλεμο και ότι πρέπει να κάνουμε όλη την οικονομία που χρειάζεται προκειμένου να στηριχθεί η πολεμική οικονομία, διότι ο αντίπαλος τα μας φάει, είναι ένα επιχείρημα το οποίο μπορεί να πιάσει και σε άλλα κομμάτια του πληθυσμού. Οπότε λύνει πολλέ πλευρές. Αλλά το σημαντικό είναι ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα υπερσόρρευση κεφαλαίου, ότι χρησιμοποιείται η πολεμική, η πράσινη η ψηφιακή μετάβαση σαν εργαλείο για να παραχθούν νέα πεδία κερδοφορία του κεφαλαίου και ότι αυτή η μετάβαση έχει αντιλαϊκά χαρακτηριστικά εξού και έχει μεγάλε κοινωνικέ αντιστάσει. Και εδώ είναι, αν θέλει, η ευκαιρία. Η αυξανόμενη κοινωνική αντίσταση είναι και ένα έδαφο, δεν είναι μόνο πρόβλημα. Είναι και ένα έδαφο το οποίο ας, μπορεί να δημιουργήσει. Είναι πρόβλημα για το ΔΝΤ, είπαμε, εντάξει, προφανώς. Σωστά. Και τα ναι. καπιταλιστικά. Είναι κρατή. πρόβλημα για το, για το ΔΝΤ ναι. και τα καπιταλιστικά κράτη, αλλά απ' την άλλη είναι ε, μια, ένα πιο ευεπίφορο έδαφο για να μπορέσουν οι δικέ μα ανατρεπτικέ θέσει. Οι, Καταρχά η εξήγηση του το ότι αυτά που συμβαίνουν έχουν ένα τελικά χαρακτήρα ανεπίστρεπτο μέσα στον, καπιταλισμό, ο πόλεμος, τον το παράγει ο καπιταλισμός, την εξαθλίωση τελικά την παράγει ο καπιταλισμός, ο καπιταλισμός δεν μπορεί να δώσει μαζικά ουσιαστικές λύσεις στους εργαζόμενους, η, η... τάση του είναι να δίνει όλο ένα και περισσότερα προβλήματα, χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει ότι ε, δεν υπάρχουν δυνατότητες να αντισταθούμε και να κερδίσουμε ορισμένα πράγματα, έτσι προφανώς. Αλλά κυρίως ότι όλη αυτή η κατάσταση δημιουργεί συνθήκε ναι, συνθήκες στις μπορούμε να εξηγήσουμε στους εργαζόμενους τι συμβαίνει, να οργανώσουμε την αντίσταση των εργαζόμενων και στα οικονομικά μέτρα, αλλά και στα συνολικότερα στα μέτρα που σχετίζονται με την οικονομία του πολέμου. Έχουμε δυνατότητες τέτοιες. Να του εξηγήσουμε ότι οι κοινωνικέ αντιστάσει, όσο αυξάνονται, όσο οργανώνονται, μπορούν να έχουν καλύτερα αποτελέσματα, μπορούν να αποσπάσουν νίκε, να αποσπάσουν θετικά αποτελέσματα στον ένα ή στον άλλο κλάδο. Βεβαίω, εξηγώντα σε κάθε περίπτωση ότι στο βαθμό που αυτέ δεν πάρουν ένα γενικευμένο χαρακτήρα, δεν πάρουν ένα χαρακτήρα συνολική αντίσταση ρήξη και τελικά όταν οι συνθήκε το ευνοήσουν, δεν πάρουν ένα χαρακτήρα αντιμετώπιση του ίδιου του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγή που παράγει όλα αυτά τα προβλήματα, δεν μπορούν να δώσουν. Ουσιαστικέ, μόνιμε, ριζικέ λύσει στα προβλήματα των εργαζόμενων. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε με αυτό. Είχα και άλλε ερωτήσει, αλλά νομίζω ότι στη συζήτησή μα, επειδή ήσουν χυμαρόδι, έχει ήδη απαντήσει. Και έχει απαντήσει και σε πολύ περισσότερε από αυτέ που είχα ε, 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 ετοιμάσει κι εγώ. Ε, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ <su> εγώ που είσαι κοντά μα. Είναι τέτοιο το θέμα που είναι φανερό ότι θα τα ξαναπούμε. Εμεί, φίλε και φίλοι, θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε σε 902.gr και ριζοσπάστι μπορείτε να βρείτε τι πραγματικέ ειδήσει.